Η καθολική εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους, οι πολεοδομικές διατάξεις που ορίζουν τις όποιες κατασκευές και καταλήψεις χώρων σε πεζοδρόμια, πλατείες και πεζοδρόμους, αλλά και ό,τι προβλέπεται για τις διατάξεις και τα όρια που βάζει ο νόμος, λεγόμενα και ως ώρες κοινής ησυχίας, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποίησε ο Δήμος Εορδαίας με τους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης της Πτολεμαϊδας. Στη σύσκεψη πήραν μέρος οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της πολεοδομίας του Δήμου Εορδαίας, καθώς και το αστυνομικό τμήμα με επικεφαλής τον διοικητή, αστυνόμο Α, Γιώργιο Μπιρμπίλη. Απευθυνόμενος προς τους ιδιοκτήτες καταστημάτων, ο Δήμαρχος Εορδαίας, Παναγιώτης Πλακετάς, τους παρότρινε να δημιουργήσουν όλες εκείνες τις συνθήκες προκειμένου οι επιχειρήσεις τους να γίνουν προσβάσιμες στα άτομα με κινητικά προβλήματα. Ενώ ο Αντιδήμαρχος κάλεσε τους επιχειρηματίες να καταθέσουν τις όποιες προτάσεις τους προς το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο για να εξεταστεί κάθε ενδεχόμενο διευκόλυνσης στην λειτουργία των καταστημάτων χωρίς να περιορίζεται η κίνηση των πολιτών στους κοινόχρηστους χώρους και τις πλατείες. Σε όλα τα καταστήματα, ανεξαρτήτως αν είναι άνω των 70 ή κάτω των 70 ατόμων ή άδειές τους, να υπάρχει πλήρης προσβασιμότητα στα άτομα με ειδικές ανάγκες, να μπορεί δηλαδή ένα καροτσάκι να μπορεί να εισέλθει σε οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο κατάστημα του Δήμου Εορδαίας. Ο νόμος, παιδιά, είναι νόμος ο οποίος είναι σεβαστός και θα πρέπει να τηρηθεί. Η πλευρά του Δήμου είναι αυτή. Δεν είμαστε κατά του νόμου. Άσχετα, εγώ προσωπικά δική μου η άποψη είναι ότι ο νόμος είναι λυπής, έχει κάποιες ασάφειες και θεωρώ ότι θέλει βελτίωση. Ο νόμος που αφορά το κάπνισμα και μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει και νέες εκτιμήσεις αναφορικά με την αντικαπνιστική νομοθεσία. Με τις νέες διατάξεις ρυθμίζονται συνοπτικά οι εξής, ότι η εξαίρεση όλων των κέντρων διασκέδασης των καταστημάτων υγειονομικών ενδιαφέροντος σχετικά με την απαγόρευση του καπνίσματος. Εμείς εδώ σήμερα είμαστε περισσότερο γιατί με τον καινούριο νόμο μεταξύ άλλων προστίθεται και η ελληνική αστυνομία στις επιβαρτισμένες για τη τήρηση του νόμου αρχές. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προσέξετε εντός του καταστήματος να μην υπάρχουν στρατολογία και εσείς οι ίδιοι ή κάποιες προσωπικά υπεύθυνες που έχετε να διαχειρίζετε το χώρο και σε περίπτωση που έχετε κάποια παράπονα πελατών σχετικά με το κάπνισμα ενός πελάτη να μπορέσετε να πείτε εσείς και να σταματήσετε αυτό που γίνεται. Επιτρέπαμε μετά από εισήγηση της υπηρεσίας να μπουν στις πλατείες ζαρτινιέρες, όχι μόνιμες κατασκευές, μαζί με τους γυαλοπίνακες. Αν θυμάστε καλά, υπήρχαν και περιορισμοί μέχρι ύψος 1,6. Αντίστοιχα, οι ζαρτινιέρες έπρεπε να είναι από ξύλο ή από ευγενές μέταλλο, οι ομπρέλες και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε αυτό το έγγραφο, το οποίο, αν θέλετε, μπορούμε πάλι να το ξαναδιαβάσουμε και να δούμε τι επιτρέπεται. Όλα αυτά, βέβαια, χωρίς να είναι μόνιμες κατασκευές. Και είχαμε βρει μια λύση, εσείς μάλλον την είχατε βρει τη λύση, να τα κάνουμε πάνω σε ροδάκια. Να βάλουμε ζαρτινιέρα. Επιτρέπεται σε πεζοδρόμια πάνω να μπει η αλοπίνακα. Σας κατάλαβα. Ο διαγωνισμός κοινοχρήστων χωρίζει τους κοινόχρηστους χώρους σε τρεις κατηγορίες. Πλατείες, πεζόδρομους και πεζοδρόμια. Αυτά που επιτρέπονται στις πλατείες είναι οι ζαρτινιέρες, τα διαχωριστικά. Στους πεζόδρομους επίσης, μετά από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, επιτρέπονται και τα διαχωριστικά και τις ζαρτινιέρες. Στα πεζοδρόμια δεν επιτρέπεται τίποτα πέρα από τα τραπεζοκαθίσματα. Η διατάξη κοινής ησυχίας ησυχία που ποινικοποιηθεί από 1η Οκτώβριο του 2019 ήταν πλέον μόνο διοικητική παράβαση, πλην όμως επανήλθε με το 46-37 σε επίπεδο ποιμελήματος, το οποίο έχει κάποιο κυρωτικό τμήμα. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει την αυτόφορη διαδικασία. Πεζόδρομοι. 3,5 μέτρα στο κέντρο του πεζοδρόμου, 1,75 από το κεντρικό άξονα, 1,75 αριστερά, 1,75 δεξιά, για οχήματα εκτάκτου ανάγκης. Στενοφόρα, πυροσβεστικές, αστυνομίες, οτιδήποτε. Πλατείες. Εκεί πέρα έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και λέει ότι σε κάθε πλατεία υπάρχει νομοθεσία στην πύχη, κυρία Αγγελίδου, ότι αυτό και αυτό και αυτό το χώρο του Δήμου είναι προσωπικά. Δεν είναι ασύρδοτη, δεν είναι η πλατεία. Δεν μπορεί να δοθεί όλη η πλατεία. Υπάρχουν νομικοί περιορισμοί. Όπως και εμείς,
ως νέα κοινοτική αρχή, δημοτική αρχή, μπορούμε κάποια πράγματα να θεωρηθούν. Εδώ είναι να διαβουλευτούμε και γι' αυτό ευχαριστώ τη Δημοτική Αρχή που ξεκίνησε με ενημέρωση πρώτα. Όλοι πρέπει να πάρουμε τον κανονισμό της Πτολεμαΐδας, το πώς θέλουμε την πόλη μας, το πώς θέλουμε αύριο η πόλη μας να λειτουργήσει, το αν είμαστε σήμερα ικανοποιημένοι έτσι όπως λειτουργεί, το αν κάποιοι αυθαιρετούν και κάποιοι είναι νόμιμοι, για να μπορέσουμε να βγάλουμε μια άκρη, να έχουμε ένα όραμα μέσα, τουλάχιστον στην περίοδο της διοίκησης που θα είμαστε υπεύθυνοι, να πορευτούμε με μια ηρεμία. Είναι νόμοι που έχουν βγει αποκλειστικά και μόνο για την Αθήνα. Για τον ωραίο τον καιρό, το μαλάτο που έχουν κάτω. Εδώ εμείς τι θα κάνουμε. Όσοι πιάσουν τα μείον 10, μείον 20, τι μου λες, να μην έχω πλευρά ανοιχτή, να μην έχω τώρα, να μην έχω τάπο. Δεν υπάρχει αυτή. Αλλά το λες με έναν τρόπο. Γι' αυτό λέω, η λύση είναι εσύ. Βάλαμε ένα μοθόρα και συσσωθήκαμε. Δεν πρόκειται. Όχι, πιάσει το χρέο, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει λύση για μας. Δεν είμαστε στα ίδια με τα κύρια σταθμά με την Αθήνα, με τη Θεσσαλονίκη, με όλες που έχουν άλλες θερμοκρασίες. Το ξέρετε πολύ καλά. Εδώ είναι ποια είναι η δικιά σας ενοχή, εδώ είναι ποιο είναι το δικό μας καθεστώς που πρέπει να ακολουθήσουμε. Δεν είπαμε να παρανομήσετε ούτε εμείς ούτε εσείς. Αλλά έναν τρόπο. Ο νόμος προβλέπει με την τάξη. Εγώ θα σε ελέγχω αυτό το δικαίωμα με πρόσωπο. Ο νόμος προβλέπει ότι μπορεί να υπάρχουν μεικτά κλιμάκια αστυνομίας, υγειονομικού και δημοτικής αστυνομίας. Αυτό ακριβώς λέει ο νόμος. Το πρωί κάναμε την πρώτη συνάντηση με την αστυνομία, ό,τι προβλέπει ο νόμος.